Οι ένοπλε δυνάμει τη Ρωσική Ομοσπονδία χτύπησαν μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών στο Νικολάεφ με όπλα υψηλή ακρίβεια. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρωσικό στρατό εκτόξευσε ένα μαζικό πλήγμα με κατευθυνόμενα όπλα ακριβία έναντι μια αποθήκη πυρομαχικών η οποία βρίσκονταν στην περιοχή μια εταιρεία επισκευή πλοίων στο Νικολάεφ. Αυτό ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Οι πληροφορίε περί καταστροφή του στόχου επιβεβαιώθηκαν από το ίδιο το Κρεμλίνο, το οποίο πρόσθεσε πω οι στόχοι τη πυραυλική επίθεση επιτεύχθηκαν. Ω μέρο τη επιχείρηση, δημοσιεύθηκε υλικό από το χτύπημα, το οποίο δείχνει τη στιγμή που καταστράφηκε ο στόχο των Ρώσων. Σύμφωνα με κάποιε πηγέ, τα πυρομαχικά τοποθετήθηκαν από τον Ουκρανικό στρατό στην περιοχή τη βιομηχανική υποδομή, η οποία, όπω προαναφέραμε, ήταν μια εταιρεία επισκευή πλοίων. Σε αυτό το σημείο η ρωσική άδεια Παύλα Προ, η οποία μεταδίδει την είδηση, αναφέρει πως η χρήση πολιτικών υποδομών για στρατιωτικούς σκοπούς παραβιάζει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Νόμο και κατ' επέκταση κάνει τους στόχους νόμιμους για τον στρατό. Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια κατευθυνόμενων όπλων ακριβίας, κάτι που ελαχιστοποιεί το ρίσκο πρόκλησης ζημιάς στην γύρω περιοχή και υποδομή. Να τονίσουμε πω οι ένοπλε δυνάμει τη Ρωσική Ομοσπονδία ακολουθούν μια πολύ προσεκτική προσέγγιση όταν επιλέγουν στόχου για χτυπήματα, αφού προτεραιότητά του είναι αντικείμενα που αποτελούν απειλή. Έκλεισε η ρωσική δημοσίευση. Στη δημοσίευση του ίδιου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα τώρα, πάντα μέσω του καναλιού τη Βέσντα, βλέπουμε υλικό από τη μαχητική εργασία επιθετικών αεροσκαφών τύπου SM-25 τη Ανατολική Στρατιωτική Περιφέρεια στη ζώνη του πολέμου τη Ουκρανία. Τα πληρώματα των επιθετικών αεροσκαφών εκτόξευσαν ρουκέτες χτυπώντα στρατιωτικέ υποδομέ και εξοπλισμό των Ουκρανών στρατιωτών. Οι εκτοξεύσει πυράβλων ολοκληρώθηκαν από ζεύγη ρωσικών αεροσκαφών, τα οποία πετούσαν σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, κάτι που συνηθίζουν να κάνουν τα SU-25 για να αυξήσουν την ακρίβειά του, την καταστροφικότητα των πυρών του και τέλο για να μην ανιχνευθούν και στοχευθούν από εχθρικά συστήματα αεράμινα. Αφού παρέδωσαν τα πυραυλικά πλήγματα, τα πληρώματα πραγματοποίησαν ελιγμούς και επέστρεψαν στο διάδρομο προς απογείωσεών τους. Να σημειώσουμε τέλος πως εξαιτία των χαμηλών πτήσεών τους, τα SU-25 γίνονται συχνά στόχος φορητών αντιεροπορικών πυράβλων των Ουκρανών, με αποτέλεσμα να είναι το με τις περισσότερες απώλειες του εν πόλεμο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.